Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Μετά από μία εβδομάδα διακοπής, λόγω της Μεγάλης Πέμπτης που μεσολάβησε, είμαστε και πάλι εδώ για να συζητήσουμε επί της ουσίας. Οι πολιτικές εξελίξεις είναι ραγδαίες, το πολιτικό σκηνικό είναι κατάλληλος ζωφερό, κατάλληλος δύσκολο. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία για το τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Η λύση που αναμέναμε στο επόμενο Eurogroup της 24ης Απριλίου φαίνεται ότι δεν θα έρθει. Πάμε για το Μάιο, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις. Γεγονός που επιτείνει την αγωνία όχι μόνο σε πολιτικό, αλλά και σε οικονομικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Εμείς δεν θα κουβεντιάσουμε απόψε για αυτά, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Θα κουβεντιάσουμε για ένα θέμα το οποίο αφορά τη ζωή, την οικονομία, την κατάσταση όλων μας, ειδικά στην Κρήτη. Τον τουρισμό, τις επιπτώσεις της πολιτικής αυτής αστάθειας, όπως χαρακτηρίζεται από κάποιους, στον τουριστικό τομέα, αλλά και όλα τα προβλήματα με την έναρξη της νέας τουριστικής περίοδου. Καλωσορίζω ευθύς αμέσως τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων, τον κύριο Μανώλη Γιαννούλη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, γεια σας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Τον κύριο Γιώργο Μαραθάκη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων Νομού Χανίων, ΑΠΤΕΡΑ. Καλώς ήρθατε, χρόνια πολλά. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Και τον Χρήστο Μιλωνάκη, αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Χανίων. Καλώς ήρθατε, χρόνια πολλά. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Κύριε Γιαννούλη, να ξεκινήσω με εσάς. Ποια είναι η εικόνα και η εκτίμησή σας για τις πολιτικές εξελίξεις και πώς αυτές επηρεάζουν τον δικό σας τομέα, τον τομέα του τουρισμού? Τουρισμός είναι πολύ ευαίσθητος σε οποιαδήποτε αλλαγή υπάρχει. Οπότε οι πολιτικές εξέλιξεις πάντα είναι ένα, θα έλεγα, ένα βαρόμετρο για το πώς θα πάει η τουριστική περίοδος. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αβεβαιότητα όσο αφορά τα οικονομικά θέματα της χώρας. Δεν υπάρχει εμβολία ότι κάπου έχει επηρεάσει σημαντικά το κομμάτι των προκρατήσεων. Ευελπιστούμε ότι σύντομα, και αυτή είναι ευχή όλων μας φυσικά, σύντομα θα δοθεί μια λύση, θα βρεθεί μια λύση, προκειμένου πραγματικά να έχουμε τη χρονιά την οποία έχουμε προϋπολογίσει, την οποία είχαμε εκτιμήσει ότι θα έχουμε από πέρυσι, δηλαδή μετά από ένα πολύ πετυχημένο 2014, να έχουμε ένα αντίστοιχα πετυχημένο, ακόμα περισσότερο αν είναι δυνατόν, 2015. Είναι σημαντικό λοιπόν σύντομα να βρεθούν οι λύσεις και οι διοικούντες να βρουν τις σωστές προϋποθέσεις ώστε πραγματικά να υπάρχει μια καλή εικόνα της χώρας. Μιλήσατε για επιπτώσεις στις προκρατήσεις. Υπάρχει κάποιο νούμερο, κάποιο ποσοστό το οποίο μπορούμε να δώσουμε αυτή τη στιγμή στη δημοσιότητα? Οι μειώσεις στις προκρατήσεις είναι κατά κύριο λόγο υπήρξαν από την γερμανική αγορά και από τη ρώσικη αγορά. Στη ρώσικη αγορά φυσικά είναι άλλοι λόγοι, είναι η διολίσθηση στο νόμισμά του, στο ρούβλι. Οι Γερμανοί πιθανόν όλα αυτά τα δημοσιεύματα για την Ελλάδα τους επέδρασαν αρνητικά. Πιστεύω όμως ακράδαντα ότι αυτό μπορεί να ανατραπεί και πραγματικά, όπως είπα και πριν, να έχουμε μια πολύ καλή χρονιά. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Αρναουτάκης, με τον οποίο μιλούσα τις προάλλες, μου έλεγε ότι και εκείνος ότι τα δεδομένα, ειδικά από τη ρωσική αγορά, που αφορά όμως κυρίως την Ανατολική Κρήτη, δεν είναι ευίωνα. Θα υπάρχει μεγάλη μείωση, αλλά το πρόσημο συνολικά στην Κρήτη θα είναι θετικό. Έχετε την ίδια εκτίμηση κι εσείς? Αυτή τη στιγμή συμβαίνει το εξής. Ενώ πριν τα Χριστούγεννα, πριν από περίπου 4 μήνες, υπήρχε μία μείωση από την ρώσικη αγορά πάνω από 40% σε σχέση με τη μείωση την περισσινή που ήταν άλλο ένα 20-25% με το 2013. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα φαίνονται ότι καλυτερεύουν. Και καλυτερεύουν γιατί έχει ανατιμηθεί το ρούβλι. Δηλαδή, ενώ η ισοτιμία προς το ευρώ ήταν 1:78, αυτή τη στιγμή είναι στο 1:64. Αυτή λοιπόν η διαφοροποίηση, αυτή η ανατίμηση του ρουβλίου κάνει πιο ελκυστικό τον ελληνικό προορισμό στους Ρώσους. Οπωσδήποτε οι διμερείς σχέσεις, αλλά και οι Ρώσοι που βλέπουν την Ελλάδα πάντα με αγάπη, θα έλεγα ότι αυτός είναι η Ελλάδα είναι ο προορισμός για τους Ρώσους. Έχουμε πολλά κοινά στοιχεία, είναι η Ορθοδοξία που μας ενώνει. Όλα αυτά λοιπόν συνηγορούν ότι θα έχουμε μία μείωση, αλλά δεν θα είναι τάξη του 40%. Εμείς πιστεύουμε και μέσω του ΣΕΤΕ ότι η μείωση αυτή θα είναι περίπου γύρω στο 20%. Μάλιστα. Κύριε Μαραθάκη, τι λέτε, οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων στον νομό Χανίων πώς βλέπουν τις πολιτικές εξελίξεις και τι επιπτώσεις μέχρι στιγμής, μέχρι σήμερα που μιλάμε, έχουν αυτές στη δική σας πορεία, στις δικές σας προκρατήσεις, στο δικό σας τομέα? Εμάς πιστεύω ότι μας επηρεάζει λίγο περισσότερο, επειδή το μοντέλο των νοικιαζόμενων δωματίων
έχει προσαρμοστεί πάνω στον εσωτερικό τουρισμό και στον εσωτερικό τουρισμό, ώστε όσο οι πολιτικές εξελίξεις είναι λίγο... δεν υπάρχει κάποια σταθεροποίηση των πολιτικών εξελίξεων, εμάς μας επηρεάζει περισσότερο. Χάσαμε ήδη το Πάσχα, που ήταν μια σεζόν για μας κλασική, θα έλεγα, και πιστεύω ότι από αυτά που λένε όλοι οι συνάδελφοι, ότι θα είναι μια γύρω στο 20% κάτω είναι οι προκρατήσεις μας. Πιστεύω όμως ότι στα γενικά επίπεδα ότι θα κυμανθεί η φετινή σεζόν στα περσινά επίπεδα. Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε κάποια μείωση των επισκεπτών. Μάλιστα. Ευελπιστεί δηλαδή ότι αυτό το κλίμα σταδιακά θα αλλάξει. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Μιλωνάκη, διάβαζα σήμερα το πρωί ότι η βρετανική εφημερίδα Telegraph, σε ένα κείμενο ενός δημοσιογράφου, συνέκρινε περίπου την Ελλάδα σε ό,τι αφορά την πολιτική αστάθεια, κατά την προσωπική μου άποψη είναι άκρως υπερβολικό αυτό, με την Αίγυπτο και την Τινησία, και μιλούσε για τις ευκαιρίες προκράτησης για το 16, αλλά και για το ρίσκο που ελοχεύει μια τέτοια επιλογή για όσους επιθυμούν να κάνουν τουρισμό στην Ελλάδα την επόμενη χρονιά. Ένα σχόλιο με βάση και όλα όσα υπόθηκαν για το θέμα της πολιτικής αστάθειας και πώς αυτό επηρεάζει τον τουρισμό. Κοιτάξτε, το χειμώνα και τέλος φθινοπόρου υπήρχε μια πολύ μεγάλη δυναμική για την Ελλάδα. Σε όλες τις αγορές, εκτός από τη Ρώση και που είναι άλλοι οι λόγοι, υπήρχε μια αύξηση των προκρατήσεων γύρω στους 20%. Από τη στιγμή που προκυριθήκαν εκλογές, αλλά και λίγο της αβεβαιότητας που υπάρχει αυτή τη στιγμή, της πολιτικής και της οικονομικής αβεβαιότητας, έχει μειωθεί ο αριθμός των προκρατήσεων. Αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Σίγουρα, τα μέσα πίεσης είναι πάρα πολλά. Άρα φαντάζομαι ότι ίσως από τους λόγους να πιέσουν την ελληνική κυβέρνηση και εμάς ξεχωριστά, είναι ότι να υπάρχουν τέτοια δημοσιεύματα. Σίγουρο είναι πάντως ότι κανένα τουριστικό πρακτορείο δεν αναλαμβάνει το ρίσκο να στείλει σε κάποιο προορισμό πελάτες τουρίστες τη στιγμή που πιθανόν να συμβεί κάποιο ατύχημα. Αυτή τη στιγμή θα αναγκαστεί το συγκεκριμένο πρακτορείο ή όλα τα πρακτορεία να πληρώσουν πάρα πολλές αποζημιώσεις. Άρα προσπαθούν από τώρα ίσως να προφυλάξουν τους εαυτούς τους. Σίγουρο είναι ότι όλη αυτή η βεβαιότητα θα επηρεάσει και εγώ φοβάμαι ότι στο τέλος της ημέρας το πρόσημο, ειδικά στα Χανιά, θα είναι αρνητικό σε σχέση με πέρυσι. Τι εννοείτε? Εννοώ ότι θα έχουμε λιγότερες αφήξεις από πέρυσι. Σε απόλυτους αριθμούς, λέτε? Σε απόλυτους αριθμούς, ναι. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις σας, γιατί προφανώς αυτή είναι μια εκτίμηση που στηρίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα, θεωρείτε ότι οι μειώσεις θα είναι κυρίως από ποιες αγορές και γιατί? Κοιτάξτε, από όλες τις αγορές νομίζω ότι θα έχουμε μειώσεις. Πρώτα απ' όλα, φαίνεται, αυτό είναι και λόγω του Πάσχα ότι ήταν πολύ νωρίς, ότι ο φετινός Απρίλιος θα έχει λιγότερες αφήξεις από τον προηγούμενο. Δεύτερο, δηλαδή οι Σκανδιναβοί περίπου φαίνεται να κινούνται στα ίδια επίπεδα, ίσως λίγο λιγότερο από πέρσι. Οι εταιρείες low cost δεν έχουν βάλει όλο το πρόγραμμα, όλες τις προγραμματισμένες πτήσεις τους στην αρχή της περίοδου. Θα υπάρχει το πρόβλημα από τη ρώσικη αγορά. Πιθανότατα να δημιουργηθούν και άλλα προβλήματα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαστε έτοιμοι να το επιβεβαιώσουμε. Και από την αγγλική αγορά. Και αυτά δεν είναι μόνο θέμα το τι θέλουν τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι που πιθανόν να αναγκαστούν σε ματαιώσεις πτήσεων. Άρα είμαι ιδιαίτερα ανήσυχος. Θα ήθελα να πω όμως και κάτι άλλο, ότι και επιχειρηματικά αυτή η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια μας έχει επηρεάσει, γιατί ούτε να προγραμματίσουμε, ούτε να επενδύσουμε, ούτε τα βασικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε για την καθημερινότητα, περιμένουμε μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Άρα δημιουργείται ζημιά στην οικονομική δραστηριότητα. Όχι μόνο ο τουρισμός, αλλά το επιχειρήν, η οικονομία είναι πρώτα απ' όλα καλή διάθεση. Ψυχολογία. Ψυχολογία. Κύριε Γιαννούλη, τι λέτε, συμμερίζεστε τις εκτιμήσεις, τις ανησυχητικές εκτιμήσεις, θα μου επιτρέψετε να πω, του κυρίου Μιλωνάκη αναφορικά με το πρόσημο? Όχι, δεν θα έλεγα ότι συμμερίζομαι. Και θα εξηγήσω αμέσως το λόγο. Το 2014 είχαν προγραμματιστεί πολλές θέσεις, ένα συγκεκριμένο αριθμό θέσεων
για την Ελλάδα. Σε αυτές συμπεριλαμβανόταν περίπου 200.000, η πρόβλεψη ήταν για 200.000 τουρίστες από Ουκρανία και πάνω από 1.300.000 από τη Ρωσία. Το Μάρτιο του 2014 ξέσπασε η Ουκρανική κρίση. Κατά συνέπεια, οι δύο αυτές βασικές αγορές είχαν μια δραματική συρρήκνωση. 55-60% η Ουκρανία και πάνω από 20% η Ρωσία. Παρόλα αυτά, είχαμε μια χρονιά πολύ καλή, γιατί αναπλήρωσαν άλλες αγορές. Όσο αφορά τη σκανδιναβική αγορά, πράγματι δεν πιστεύω κι εγώ ότι μπορούμε να δούμε κάποια αύξηση από τα περσινά νούμερα, που αν θυμάμαι καλά ήταν γύρω στους 470.000 οι συνολικές αφήξεις τους. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υστέρηση. Μιλάμε για τα Χανιά τώρα. Χανιά, μόνο Χανιά. Μόνο για τα Χανιά. Υπάρχει μια υστέρηση λοιπόν στις κρατήσεις της νορβηγικής αγοράς. Ευελπιστώ ότι θα το ξεπεράσουμε. Γίνονται κινήσεις και από τα ξενοδοχεία και από τον ιδιωτικό τομέα. Αλλά όπως είπε ο κύριος Μιλωνάκης, θα συμφωνήσω ότι γενικά το πλαίσιο στο οποίο κινούμε θα πρέπει να είναι καλό. Πρέπει να εκπέμπουμε την εικόνα της σταθερότητας, της ασφάλειας, γιατί αυτό είναι ένα πολύ, έτσι, είναι πολύ σημαντικό για τον επισκέπτη μας. Θεωρώ ότι εάν κινηθούμε καλά και σωστά και μέσα στο σωστό περίγραμμα, όπως είπα, νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε τουλάχιστον την ίδια χρονιά με πέρυσι. Ο κ. Μιλωνάκης είπε και ορθά, κατά την άποψή μου, δεν ξέρω ποια είναι η δική σας, ότι χάθηκε ο Απρίλιος. Θεωρείτε ότι όντως χάθηκε ο Απρίλιος και αν ναι, γιατί? Δεν θεωρώ ότι χάθηκε ο Απρίλιος, διότι από πέρυσι, από το 2014, από το Μάιο, που ξεκίνησαν τα συμβόλαια, το πτητικό πρόγραμμα των Tour Operators δεν προέβλεπε πτήσεις νωρίς τον Απρίλιο. Γνωρίζαμε ότι το Καθολικό Πάσχα είναι στις 5 Απριλίου. Εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι ποτέ 5 Απριλίου να έρχονται τσάρτερς στα Χανιά ή στην Κρήτη και γενικότερα στην Ελλάδα. Ήταν πολύ λίγες οι πτήσεις. Και επίσης γνωρίζαμε από πέρυσι ότι το πτητικό πρόγραμμα ξεκινάει από τις 17 ή 24 Απριλίου και μετά. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν θα δούμε όλες αυτές τις πτήσεις μετά τις 5 Μαΐου. Νομίζω λοιπόν ότι πράγματι όλοι θέλουμε ένα Απρίλιο με πολύ καλές πληρότητες, με πολύ κόσμο κτλ. Δεν μπορούσαμε να το έχουμε για τους λόγους που προανέφερα φέτος. Δεν ήταν δυνατόν. Αλλά από την άλλη δεν είδα και κάποια προσπάθεια. Λέει και αυτοί οι λίγοι που ήρθανε, εάν τους ρωτήσουμε, νομίζω ότι οι άνθρωποι είδαν περιοχές νεκρές, μαγαζιά κλειστά. Δηλαδή πρέπει ίσως πριν μπούμε στη διαδικασία της γκρίνιας γιατί δεν ήρθαν κτλ. Να δούμε τι έχουμε κάνει κι εμείς. Αλλά είναι ένα άλλο θέμα. Όχι, όχι. Είναι ένα θέμα το οποίο θα θέσω ευθύς αμέσως στη συντροφιά μας. διότι ήμουνα νιός και γέρασα, όπως λένε. Πριν από 20 χρόνια, όταν πρωτοξεκινούσα τη δημοσιογραφία, θυμάμαι να μιλάμε για την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, τη διαβόητη. Μετά η λεγόμενη επιμήκυνση έγινε 12 μήνες τουρισμός. Ναι. Άλλαξε το πακέτο, να το πω έτσι, ο τρόπος με τον οποίο εκφραζόμασταν για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο, διαπιστώνουμε αυτό το οποίο είπατε και εσείς, κύριε Γιαννούλη. Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι όποιος έρθει Απρίλη-Μάρτη ή μετά τον Οκτώβρη, δεν έχει τίποτα, εκτός Χανίων, μιλάω για τις περιοχές εκτός Χανίων, δεν έχει που να πάει, δεν έχει που να φάει, δεν έχει τι να κάνει. Πώς να μετακινηθεί. Δεν έχει πώς να μετακινηθεί, θα μου το πείτε ευθύς αμέσως, κύριε Μαρθάκη. Άρα, εμείς ζητάμε. Τι προσφέρουμε όμως είναι το θέμα. Μα αυτό είναι. Δηλαδή, καταρχήν, για να έρθει ένα τσάρτερ ή για να μπουν πτήσεις κανονικές, schedule flights, σε ένα προορισμό, πρέπει ο προορισμός να είναι έτοιμος. Αυτή τη στιγμή πράγματι ήρθαν λοιπόν κάποιες πτήσεις από 25-27 Μαρτίου κτλ. Και αυτοί οι λίγοι άνθρωποι στις περιοχές τις τουριστικές δεν βρήκαν μαγαζιά, όπως περιγράψατε πολύ σωστά, ούτε μαγαζιά ανοιχτά, ούτε καφετέρειες ανοιχτές κτλ. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Δεν νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι θα χάρηκαν ιδιαίτερα ή θα πούν ότι τι ωραία που ήταν. Νομίζω ότι πρέπει οι προσπάθειες να ξεκινήσουν από εμάς. Παράλληλα φυσικά, με άλλες προσπάθειες έχουμε κάνει εμείς προτάσεις και για γκολφ σε συγκεκριμένη έκταση στα Χανιά. Όλα αυτά συναντά πολύ μεγάλες αντιδράσεις από μερίδα του πολιτών η πρόταση για γκολφ. Εντάξει. Τέλος πάντων, κάπου πρέπει να καταλήξουμε για να πιθανόν να υπάρχει κάποια άλλη περιοχή καλύτερη. Ας μας την υποδείξουν. Αλλά κάπου πρέπει να καταλήξουμε γιατί όλα αυτά συνηγορούν στην επιμήκυνση περίοδου. Εγώ θα πω ότι το 12μηνο είναι αυτή τη στιγμή μια ουτοπία. Το ζητούμενο σήμερα σε ένα προορισμό καλό όπως τα Χανιά, που εγώ πιστεύω πολύ στην άνοδο γενικότερα της Κρήτης στον τουρισμό. Όλη η Κρήτη έχει τεράστια προοπτική, αλλά χρειάζονται υποδομές, χρειάζεται όλοι οι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα του τουρισμού να αφήσουν το πεντάμηνο, τη διαδικασία του πεντάμηνου και του εξάμηνου και να πούν θα προσπαθήσουμε
Έστω με ένα break even, να έχουμε τα μαγαζιά μας ανοιχτά. Προσπάθεια σημαίνει, αν μου επιτρέπετε, προσπάθεια σημαίνει ότι ανοίγω και κάποια χρονικά διαστήματα ενδεχομένως μπαίνοντας μέσα και μειώνοντας το συνολικό μου κέρδος στη διάρκεια της σεζόν, προκειμένου να τα καταφέρω. Ναι, αλλά η προσπάθεια αυτή, αν γίνει, πραγματικά σε 3-4 χρόνια, 5, θα μπορούμε να μιλάμε για μια σεζόν των 7 μηνών. Δεν μιλάω ποτέ για 12 μήνο, αλλά τους 7 μήνες μπορούμε να τους πιάσουμε. Γιατί το ζητούμενο είναι να ισχυροποιήσουμε τη ζήτηση, να έχουμε πολύ καλές πληρότητες στο 5 μήνο, στο 6 μήνο, για να πάμε και στους 7 μήνες. Θέλει όμως προσπάθεια. Μάλιστα. Κύριε Μαρθάκη, δεν υπάρχει τρόπος να μετακινηθούν οι επισκέπτες, μου είπατε πριν από λίγο. Ούτε πράγματα να κάνουν. Χθες συγκεκριμένα, 15 Απριλίου, κάποιοι επισκέπτες ζήτησαν να πάνε εκδρομή στο Ελαφωνήσι. Απευθυνθήκαμε σε διάφορα τουριστικά γραφεία, τα οποία ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει τις εκδρομές προς το Ελαφωνήσι ή προς το Μπάλο, ή το ΚΤΕΛ να πάει στο Ελαφωνήσι. Πιστεύω ότι ή κάνουν εκδρομές μία φορά την εβδομάδα. Κάποιοι επισκέπτες με τις εταιρείες low cost που έρχονται για 2 ή 3 μέρες ή 4 μέρες δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Πιστεύω ότι δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα για τη σεζόν των 12 μηνών, ούτε μπορούμε κάποια στιγμή, γιατί και το μοντέλο των Χανίων, δηλαδή τα καταλήμματα τουλάχιστον τα δικά μας, δεν έχουν κεντρική θέρμανση, δεν έχουν υποδομές ώστε να μπορούμε να είμαστε ανοιχτά τους 12 μήνες το χρόνο. Και πιστεύω ότι είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό, όπως είπε και ο κύριος Γιαννούλης, ότι οι επισκέπτες που ήρθαν τον Μάρτιο και αρχές Απριλίου δεν βρήκαν τίποτα ανοιχτό, άρα οι εντυπώσεις που θα έχουν για τα Χανιά θα είναι πολύ αρνητικές. Κύριε Μελουνάκη, εκουνούσατε το κεφάλι σας την ώρα που τοποθετούνται και ο κύριος Γιαννούλης και ο κύριος Μαραθάκης. Γιατί? Η παθογένεια των Χανίων ή και της Ελλάδος. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα θα επιμείνω ότι εγώ είμαι επιφυλακτικός όσον αφορά το θετικό πρόσημο στα Χανιά. Δεν πιστεύω ότι δεν θα έχουν περισσότερες επίξεις. Επιβεβαιώνεται, είναι διαχρονικό αυτό. Όταν το Πάσχα, όταν το Πάσχα είναι πολύ νωρίς, πάντα ο Απρίλιος είναι προβληματικός. Όταν το Πάσχα είναι γύρω στις 15-20, προσαρμόζονται όλοι να ξεκινήσουν μία εβδομάδα μπροστά. Κανείς δεν ήθελε να ξεκινήσει, λόγω και αυτών που περιγράψαν οι συνομιλητές μας εδώ πέρα, να ξεκινήσει πολύ νωρίς. Τώρα, για την επέκταση της τουριστικής περίοδου. Μισό λεπτό τώρα, γιατί μου θέτεται ένα θέμα με πολύ εύσχυμο και έξυπνο τρόπο. Δεν ήθελαν οι ξενοδόχοι, λέτε, να ξεκινήσουν πολύ νωρίς? Όχι, δεν θέλουν οι ξενοδόχοι. Οι tour operator, οι αεροπορικές εταιρείες. Δεν είναι θέμα. Δεν είναι θέμα. Καταλήγουμε ξενοδόχοι. Όχι, γιατί ήσασταν σαφείς πριν, αλλά θέλω να καταλάβω αν εννοεί κάτι τέτοιο. Επιβεβαιώνω αυτά που είπε ο κύριος Γιαννούλης, ότι δεν είναι θέμα. Όταν τον Πάσχα είναι πολύ νωρίς, είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσει νωρίς σεζόν. Μάλιστα. Αυτό εννοώ. Ωραία. Κατανοητό. Όσον αφορά την περιβόητη επέκταση, καλές προθέσεις δεν είναι το πρόβλημα. Θέλει συντονισμένη προσπάθεια από όλους μας. Όταν όλους όσοι επιχειρούν στα Χανιά, ξενοδόχοι, μεταφορικά μέσα, επιχειρηματίες της εστίασης, δήμοι, όλοι αυτοί πρέπει να συντονιστούμε. Στην αρχή θα έχει κόστος. Θα έχει κόστος για όλους μας. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αναπροσαρμόσουμε τις τιμές μας, να κάνουμε προσφορές. Το κυριότερο όμως για μας είναι, και επιμένω σε αυτό και αυτό δεν μπορώ να καταλάβω γιατί διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν το καταλαβαίνουν, όταν σε μια περίοδο όπως είναι ο Απρίλιος, ο Οκτώβριος, ίσως και αρχές Μαΐου, γιατί τώρα πλέον πάμε και αρχές Μαΐου να υπάρχει αυτό το πρόβλημα, αλλά και κατά τη διάρκεια του χειμώνα δεν υπάρχει ζήτηση, εμείς πρέπει να προκαλέσουμε ζήτηση. Πώς θα την προκαλέσουμε τη ζήτηση? Δίνοντας κίνητρα σε όλους εκείνους που θα θέλανε να επισκεφτούν την Ελλάδα ή την Κρήτη. Ή να πιάσουμε να βρούμε ειδικές ομάδες τουρισμού τα οποία θα μπορούσαν να υποδεχτούν εδώ πέρα. Άρα λοιπόν, όταν το λέτε πρώτο κίνητρα, πράγμα, για να καταλάβω, όταν λέτε κίνητρα, εννοείται για παράδειγμα να μειωθούν οι φόροι στο αεροδρόμιο των Χανίων? Ένα πρώτος λόγος είναι ότι και το κράτος θα πρέπει να μειώσει τους φόρους, τους κρατικούς φόρους στα αεροδρόμια και όχι μόνο των Χανίων. Γιατί φανταστείτε, αυτή τη στιγμή όταν δεν υπάρχουν πτήσεις στα αεροδρόμια Χανίων, δεν έρχονται επισκέπτες, άρα δεν εισπράττουμε φόρους. Και είναι καλύτερα να έρχονται επισκέπτες και να εισπράξουμε τους μισούς φόρους παρά να μην υπάρξουμε καθόλου φόρους.
Δηλαδή είναι μια αδιέξοδη πολιτική, μια πολιτική οποία δεν μπορώ να την καταλάβω ποτέ. Είναι το όμως, δεύτερο. Είναι όμως, κύριε Μιλωνάκη, αλυσίδα. Δηλαδή, ναι, ακόμη και αν μειωθούν οι φόροι, όπως λέγαμε πριν, αν έρθουν τουρίστες εδώ οι οποίοι δεν έχουν τι να κάνουν, πάλι πρόβλημα υπάρχει. Σωστό, σωστό. Αλλά κοιτάξτε, το ΑΓΟΕ ξυπνά τον Αγωγιάτη. Να τα πούμε απλά τα πράγματα. Το λιμάνι φέτος, επειδή περίμενε τις πτήσεις, ξεκίνησε πάρα πολύ νωρίς να ετοιμάζεται. Κάποιες περιοχές στη Νότια Κρήτη ή στη Νοτίο Στοχανίων ξεκίνησαν πάρα πολύ νωρίς. Εγώ ξαναλέω, είναι συντονισμένες προσπάθειες. Θα πρέπει οι ξενοδόχοι, παραδείγματος χάρη, να μειώσουν τις τιμές. Οι εστιατόρες να μειώσουν τις τιμές, λέει, αν έρθει τον Απρίλιο. Ο εμπορικός σύλλογος να κάνει το ίδιο. Εμείς σαν μεταφορείς, σαν επιμελητήριο να συντονίσουμε. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει μια συνολική προσπάθεια τοπικά. Μην περιμένουμε από άλλους να λύσουν τα προβλήματά μας. Μάλιστα. Ή ακόμα να πω για κάτι άλλο. Όσοι δεν ανοίξουν, να σταφωτίσουν τα μαγαζιά τους. Να μην εκρανεί τόπος. Πάντως μια επισήμανση σε αυτό τώρα που είπε ο κ. Μιλωνάκης. Υπήρχε μια πρόταση από τον εμπορικό διευθυντή συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας, ο οποίος είπε, βάλτε μου μηδενικά τέλη 1 Νοεμβρίου με 30 Μαρτίου, μηδέν τέλη στο αεροδρόμιο Χανίων ή σε οποιοδήποτε άλλο αεροδρόμιο και βάλτε μου ένα συγκεκριμένο αριθμό αφίξεων που θέλετε να έχετε από μένα. 5.000, 10, 20 κτλ. Πάνω εκεί να κινηθούμε. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση και νομίζω και πάρα πολύ λογική. Όταν το αεροδρόμιο έχει μηδέν έσοδα τους χειμερινούς μήνες, ας παραμείνουν μηδέν και ο κόσμος που θα έρθει, το εισόδημα θα διαχειριστεί στην τοπική οικονομία, θα εισπράξει το δημόσιο ταμείο από το ΦΠΑ, από το φόρο εισοδήματος κτλ. Η πρόταση έγινε προς ποιον? Η πρόταση έγινε σε φορείς του νομού Χανίων από συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία. Προκειμένου να το προτείνουμε. Εμείς φυσικά ως Ένωση Ξενοδόχων, πιθανόν και το επιμελητήριο, το έχουμε προτείνει κατά καιρούς. Ότι αυτό είναι μια λογική. Απάντηση έχετε πάρει? Όχι, απάντηση δεν έχουμε πάρει και μάλιστα είχαμε πει, και αν θυμάμαι καλά, πριν από 2 χρόνια, ότι αυτό είναι μια πολιτική η οποία έχει εφαρμοστεί σε άλλες χώρες με επιτυχία. Αφού έχεις μηδέν έσοδα, άστο λοιπόν μηδέν τα τέλη, θα προσγειωθεί ο κόσμος εδώ, θα κοιμηθεί κάπου, θα φάει κάπου, θα ξοδέψει, ο εμπορικός σύλλογος θα δουλέψει, θα αφήσει τα μαγαζιά ανοιχτά. Έτσι θα δημιουργηθεί τζίρος. Και έτσι σιγά σιγά πραγματικά θα καθιερωθούμε ως ένας προορισμός για περισσότερο χρόνο και όχι μόνο για 5 και 6 μήνες. Θα συμπληρώσω κάτι. Κύριε Μιλωνάκη, θα το συμπληρώσετε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε, θα συμπληρώσει ο κύριος Μιλωνάκης και θα δούμε τι γίνεται και με το αεροδρόμιο των Χανίων. Τα έργα της επέκτασης, το θέμα της ιδιωτικοποίησης, αλλά και τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία, όπως φαίνεται τουλάχιστον μέχρι στιγμής, σύνδεσης του αεροδρομίου των Χανίων με προορισμούς στην Τουρκία, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, ενδεχομένως και σε άλλες πόλεις. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.